Αγωνιζόμαστε έχοντας την πρώτη γραμμή τους ιατρούς μας, τους νοσηλευτές, τα πληρώματα των ασθενοφόρων, τους ανθρώπους που εργάζονται στα εργαστήρια, όλους όσους συνεισφέρουν στη δημόσια υγεία και στην ιδιωτική. Κάνω έκκληση σε ιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό να υποβάλουν αίτηση, να προσληφθούν με διετή συμβάσεις και μετά να παραμείνουν στο σύστημα υγείας. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Θα ενεργήσουμε όπως χρειαστεί. Θα εφαρμόσουμε όποιο μέτρο χρειαστεί για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας. Είναι η ώρα ο καθένας μόνος του και όλοι μαζί εμείς οι Έλληνες που έχουμε την ανθρωπιά και το φιλότιμο πάνω απ' όλα να γίνουμε τείχος προστασίας για αυτούς που κινδυνεύουν. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει πιθανότητα να πάρουν ως επιβράβευση των προσπαθειών τους ένα σαν δώρο Χριστουγέννων υγειονομικοί, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Έχουμε αρκετά μηνύματα και υπόψη δεν είναι μόνο από υγειονομικούς, είναι και από ανθρώπους, από πολίτες, οι οποίοι εκφράζουν αυτή την επιθυμία. Η ελληνική πολιτεία, κύριε Παπαδάκη, έχει επανειλημμένως και δια του επιδόματος και δια της στήριξης και δια μονιμοποιήσεων και δια προσλήψεων επιβραβεύσει αυτούς τους και συναισθηματικά και κοινωνικά επιβραβεύσει αυτούς τους ήρωες διπλανής πόρτας. Και μόνιμα έχει τέτοια μέριμνα και σκέψη στο μυαλό της η κυβέρνηση.